Εθρία αθλητική εκδήλωση με την ονομασία Φεστιβάλ Αθλημάτων, Kids Sport Festival, διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περάματος Ιωαννίνων, το Σπήλαιο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 8 το βράδυ, στο Παραλίμνιο Πάρκο του Περάματος. Η εκδήλωση είναι για παιδιά από 6 ετών έως 15. Όπως ανέφερε η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Ζελαβρά, πρόκειται για ένα ανοιχτό χώρο με αθλητικές εγκαταστάσεις, κατάλληλο για φιλοξενία και παρουσίαση των αθλημάτων. Τένις, μπάσκετ, στίβος, χάντμπολ, beach volley, volleyball, κοπηλασία, εστιοπλοεία, ταεκβοντό, ξυφασκία και κολύμβηση. Από κάθε σωματείο, όπως ανέφερε, θα υπάρχουν προπονητές πτυχιούχοι των ΤΕΦΑ για να εξηγήσουν τις δραστηριότητες που θα υπάρχουν στο κάθε άθλημα. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι αθλητές από την περιοχή μας, ανάμεσα σε αυτούς και ο Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Ιουνίου και ώρα 6.30 ώρα το απόγευμα στο Φεστιβάλ Αθλημάτων. Είναι μια γιορτή για όλους, κυρίως για τα παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. Μαζί μας θα βρίσκονται 10 σύλλογοι και 10 αθλήματα. Ο σκοπός αυτής της εκδήλωσης είναι περισσότερο να κεντρήσουμε τα παιδιά μας να έρθουν στους αθλητικούς χώρους, να δοκιμάσουν τα αθλήματα και αν είναι δυνατόν την επερχόμενη χρονιά να διαλέξουν και να το συνεχίσουν για την όλη διαδικασία. Οι σύλλογοι που θα έχουμε μαζί μας θα είναι ο ΑΣ Πρωτέας από το Taekwondo ATF, οι οποίοι θα παραβρεθούν παγκόσμιοι πρωταθλητές και πανευρωπαϊκοί, όπως είναι η Παπαδιώτη Κατερίνη, Κασαγιάννης Μιχάλης, Ντάκουλας Γεώργιος, Γρηγοριάδου Στεφανία, Θωμάς Σπυρίδων και Θωμά Εύα. Από την κολύμβηση θα εκπροσωπηθεί ο Άλβατρος, που έχει και αυτός πάρα πολλούς πρωταθλητές, ο Τσούτσης ο Άγγελος που ήταν έκτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης, η Γιολάντα Καπέρδα Πανελλιονίκης και επίσης έχει πάρει την πρόκριση για την Πολωνία. Από την κοπηλασία είναι ο Πνό Ιωαννίνων. Εξάλλου μέσα σε αυτό το πάρκο εδρεύει ο Πνό Ιωαννίνων και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε βέβαια μαζί μας και τον Ντούσκο Στέφανο, τον Χρυσό μας Ολυμπιονίκη στην κοπηλασία. Στο μπάσκετ θα είναι η Ακαδημία Ντούγιας. Ο Νίκος Ντούγιας είναι ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε επαγγελματικά στα πρωταθλήματα της Τουρκίας και μοναδικός Έλληνας αθλητής κάτοχος Αμερικανικού Κολεγιακού Πτυχίου Πρωταθλήματος NCAA. Στο στίβο, στον κλασικό αθλητισμό, θα έχουμε την ΕΚΑ Δοδόνη και τον Αξί Ιωαννίνων. Στο βόλεμπολ και στο beach volley θα είναι η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα, η γυναικεία, μαζί με την προπονήτριά της Μαγρία Μπράγια. Στο handball ο Ιωαννίνων, που σε αυτό το ωραίο άθλημα θα έχουμε μια ωραία έκπληξη για τους μικρούς μας φιλάθλους. Στο τένις η Alpha Sport, που στεγάζεται και αυτή εδώ στο πέραμα. Ο ιστοπλοϊκός όμιλος Ιωαννίνων και τέλος πάρα πολύ όμορφο άθλημα η ξυφασκία με την Αθλητική Ακαδημία Ιωαννίων η Ευρία. Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε, η είσοδος είναι ελεύθερη, ξεκινάμε 6.30 ώρα και ελάτε να περάσουμε μια υπέροχη γιορτή μαζί. Δεν θέλω να προσκαλέσω όλα τα παιδιά να έρθουν σε αυτή τη γιορτή γιατί οι αθλητές που θα είναι εδώ πιστεύω ότι τα παιδιά θα τους δούνε, θα τους μεταφέρουν κάποια πράγματα και είναι πολύ σημαντικό και στη χώρα μας και στην πόλη μας να έρχονται καινούργια πρόσωπα, νέα παιδιά, να γνωρίζουν τα αθλήματα, όχι μόνο την κοπηλασία αλλά και όλα τα αθλήματα, γιατί ο αθλητισμός είναι υγεία και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα να κάνουν όλα τα παιδιά και να εγγραφούν κάπου για να αθλούνται και να μην έχουν και μετέπειτα στην ζωή τους να έχουν πάντα υγεία, να μην έχουν θέματα με την υγεία τους ή από την καθιστική ζωή.